Το σημερινό παιχνίδι είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου από το δικηγορικό γραφείο Τζέκος Θεόδωρος και Συνεργάτες. 25 Μαρτίου 35 στην Επανομή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2392043399 και 6936727573. Δικηγορικό γραφείο Τζέκος Θεόδωρος. Αλλιώς Αστέρια και την φιλοξενούμενη ομάδα του Ατρόμου του Πλαγιάριου. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην κορυφή του βαθμολογικού ομίλου, αφού τώρα τα Αστέρια και να έχουμε την ισοφάριση από τον Κλήμη. Να λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται να προσφέρει πολύ θέαμα και πλούσιες συγκινήσεις. Γιώργος μια βαθιά μπαλιά στο χώρο για τον Παπά. Βγάζει έξυπνα στον Πέτσα, θα κάνει αυτό το σουτ πάνω στον τερματοφύλακα Μπέλτσι, ο οποίος δεν ευνηδιάζεται, μπλοκάρει την μπάλα. Κάνει το σουτ από μακριά, έξω από την μεγάλη περιοχή ο Μελκίδης, μπλοκάρει εύκολα ο Μπέλτσις. Ο Καραΐσκος στο φάουλ, ο αρχηγός της ομάδας, του Ατρόμου του, εκτελεί πλασαριστά μέσα στην μεγάλη περιοχή. Κόρνερ πρέπει να είναι, ο διαιτητής δίνει out. Αμυντικός πήρε την κεφαλιά. Τσιμπάει όμορφα την μπάλα ο Μελκίδης, βγάζει για τον Πέτσα, μπαίνει μέσα στην περιοχή, σκοράρει, αλλά σημειώνεται σε offside. Πολλοί παίκτες του Πλαγιαρίου έχουν προωθηθεί. Θα γίνει το σουτ πάνω στην κίνηση από τον Καράμπελα, δεν θα προλάβει όμως να σκοράρει. Εφτά παίκτες του Ατρομήτου στην περιοχή, η μπάλα θα αναπηδήσει στο έδαφος και θα καταλήξει στα χέρια του Μπέλτσι. Παρακολουθούμε το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα των Ajax Stars ή αλλιώς Αστέρια και του Ατρομήτου Πλαγιαρίου. Έχει κερδίσει ένα φάουλ αυτή τη στιγμή το Πλαγιάρι. Εκτελέστηκε πολύ έξυπνα από τον Καραΐσκο στο δεύτερο δοκάρι και απομάκρυναν εκεί οι αμυντικοί σε κόρνερ. Να πούμε βέβαια ότι για την ομάδα του Ατρομήτου Πλαγιαρίου, η οποία έφτασε στο ναδύρ της ποδοσφαιρικής της ιστορίας τα τελευταία χρόνια, όταν δεν μπόρεσε να κατέβει και στα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, φέτος γίνεται μια προσπάθεια από παλιούς ποδοσφαιριστές. Συγκροτήσανε μια ομάδα και με αξιώσεις, από ό,τι βλέπουμε, θα παλέψουν και θα διεκδικήσουν και την άνοδο στην ανώτερη κατηγορία. Στον αντίποδα, η ομάδα των Ajax Stars είναι μια ακαδημία η οποία έχει τα δικά της παιδιά, τα φυτόρια. Ο Τάκης ο Κόμνος, παλαιότερα παλιός ποδοσφαιριστής του Ιρακλή. Τώρα αυτή τη στιγμή είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Βαλσαμί, ο οποίος από το ύψος της μικρής περιοχής για την ομάδα των Αστεριών προσπάθησε να σκοράρει με το γόνατο, θα λέγαμε. Η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Παπα-Νικολάου. Έλεγα λοιπόν ότι
ο Τάσος ο Παπαστέργιος στην ομάδα των Αστεριών. Προωθεί τα παιδιά της Ακαδημίας. Η ομάδα αποτελείται όλοι από νεαρούς ποδοσφαιριστές. Προσπαθούν, προσφέρουν θέαμα, έχουν πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Ξανακερδίζουν οι παίκτες στο τρομί του έξω από την περιοχή τώρα με τον Μελκίδη. Γυρίζει γύρω από τον άξονα του, προσπαθεί να βγάλει, κερδίζει ξανά την μπάλα. Μέσα στην περιοχή ο Τσακνάκης πέφτει στο έδαφος, ζητάνε πέναλτι οι φιλοξενούμενοι. Ο διαιτητής λέει παίζεται, ενώ να πούμε ότι πριν από 10 λεπτά οι φιλοξενούμενοι σημείωσαν και ένα δεύτερο τέρμα, το οποίο όμως ακυρώθηκε από τον διαιτητή, καθώς ο πρώτος βοηθός είχε σηκώσει το σημειάκι για offside. 40 λεπτό λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου, το παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα των Ajax Stars Αστέρια και στον Ατρόμητο Πλαγιάριου βρίσκεται στο 1-1, χάρη στα τέρματα που πέτυχαν στο δεύτερο λεπτό ο Γέρβος και στο πέμπτο λεπτό ο Κλήμης, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να πετύχουν ένα δεύτερο τέρμα η κάθε μία από την πλευρά της. Γίνεται το σούτ από τον Κλήμη και πέφτει στην δεξιά γωνιά του ο Παπα-Νικολάου με υπερένταση και υπερέκταση των χεριών και απομακρύνει σε κόρνερ. Να λοιπόν μια καλή ευκαιρία για τους γηπεδούχους να πετύχουν ένα δεύτερο τέρμα και να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Κόρνερ από τα αριστερά για την ομάδα των Αστεριών μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι αμυντικοί της ομάδας του Ατρομήτου. Θα γίνει το σουτ από τον Πηλιανίδη. Δεν ευνηδιάστηκε ο Παπα-Νικολάου. Νίκο! Νίκο! Εσύ εδώ, το 11. Πάνω! Στη μέση, πάνω! Στη μέση, φάουλ για την ομάδα του Ατρομήτου. Καραΐσκος πλασαριστά. Θα πάρει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάριο Πέτσας, πάνω από το οριζόντιο δοκάριο όμως της εστίας του Μπέλτσι. Δεν είχε επιλογές. Δέχονται και τις παρατηρήσεις του προπονητή τους οι παίκτες των Αστεριών. Τσακνάκης. Κλήμης θα γυρίσει προς τα πίσω την μπάλα. Το σημερινό παιχνίδι είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου από το δικηγορικό γραφείο Τζέκος Θεόδωρος και συνεργάτες. 25 Μαρτίου 35 στην Επανομή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2392043399 και 6936727573. Δικηγορικό γραφείο Τζέκος Θεόδωρος και συνεργάτες. Μπάλα για τον Κυριαζίδη. Ανοίγει δεξιά, θα περάσει από τον Βάινα ο Παπαδόπουλος. Γίνεται το σούτ από τον Πηλιανίδη, η μπάλα. Μιλωνάς πίσω από την μπάλα. Εκτελεί πλασαριστά. Παπα-Νικολάου βγαίνει, μπλοκάρει την μπάλα. Κάνει και το βολέ, προσπαθεί να βρει γρήγορα στην επίθεση τον Μελκίδη, ο οποίος παλεύει με τον Πετράκογλου. Το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους. Πλάγιο για την ομάδα του Ατρόμητου Πλαγιαρίου. Μόνο του μέσα στην περιοχή ο Τσακνάκης επιστρέφει την μπάλα. Το σούτ από τον Γέρκο πάνω στα σώματα. Σε δεύτερο χρόνο ο Καραέσκος, νέο σούτ και θα κερδίσει η ομάδα του Ατρόμητου το κόρνερ. Μέσα στην περιοχή κεφαλιά και είναι το 1-2. Είναι το 1-2. Απευθείας εκτέλεση από τον Καραΐσκο. Δεν ξέρω αν βρήκε την μπάλα ο αμυντικός της ομάδας, ο Σφυρίς, ο οποίος προωθήθηκε στην επίθεση. Αναπήδησε η μπάλα στο έδαφος και κατέληξε στο βάθος της εστίας του Μπέλτσι. Βαλσάμις τελικά θα αναλάβει την εκτέλεση αυτού του κόρνερ, ενώ έκανε αρχικά κίνηση ο Κουταλιανός να πάει να το εκτελέσει.
Απομακρύνει ο Καράμπελα σε μια σύγχυση μέσα στην περιοχή. Νέα σέντρα από τον Βαλσάμι. Προσπάθησε ο Παπαδόπουλος να πάρει την κεφαλιά. Νέο κόρνερ. Βαλσάμις εκ νέου στην εκτέλεση για την ομάδα των Αστεριών. Από τα δεξιά όπως επιτίθενται. Πηδάνε πολύ, δεν μπαίνει κάποιος στην κεφαλιά. Γίνεται το σούτ, απόκρουση από τον Παπα-Νικολάου και η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και κόρνερ. Το σούτ το οποίο έγινε από τον Κλίνη. Χωρίς το πλάγιο. Όχι ρε φίλε τώρα. Γέργος. Καραΐσκος. Πολύ έξω σταματάει την μπάλα, ζυγίζει το πόδι του και προσπαθεί να κρεμάσει από πολύ μακριά τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Τον είδε λίγα μέτρα έξω από την μικρή περιοχή. Με την πρώτη ευκαιρία που η μπάλα θα πέρασει εκτός αγωνιστικού χώρου θα πραγματοποιηθεί και αυτή η αλλαγή. Σούτ από μακριά και πάνω στην κίνηση και πριν η μπάλα αναπηδήσει στο έδαφος από τον Πέτσα. Βαλσάμις στην εκτέλεση του κόρνερ και έχουμε την ισοφάριση σε 2-2. Εκμεταλλεύθηκε ο Πετράκογλου το γεγονός ότι δεν πήδηξε κάποιος από τους κεντρικούς αμυντικούς της ομάδας στο τερμί του Πλαγιαρίου, ούτε ο τερματοφύλακας βγήκε να κάνει έξοδο με γροθιές να απομακρύνει την μπάλα. Βαθιά παλιά απομακρύνουν Καραΐσκο στο σούτ. Με το εξωτερικό προσπάθησε πάλι. Η μπάλα θα περάσει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μπέλτσι. Καραΐσκος ανάποδη κεφαλιά και τεράστια μεγάλη ευκαιρία από τον προωθημένο. Καράμπελα, ο οποίος έχασε μοναδική ευκαιρία. Εκτελεί ο Μπέλτσις αυτό το ελεύθερο. Με το σώμα ο Τσακνάκης, ο Καράμπελας θα γεμίσει. Βγαίνει ο τερματοφύλακας, του φεύγει η μπάλα από τα χέρια. Σε δεύτερο χρόνο όμως θα μπλοκάρει. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μελκίδης και Καραΐσκος πίσω από την μπάλα. Φεύγει ο Καραΐσκος. Μελκίδης θα είναι ο εκτελεστής για την ομάδα του Ατρομήτου. Πολλοί παίκτες έχουν προωθηθεί στην αντίπαλη περιοχή. Μελκίδης πλάς αριστά. Ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μπέλτσι. Περνάει ανεκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Κερδίζει την μπάλα τώρα ο Βαλσάμις από τα αριστερά. Μέσα στην περιοχή ο Παλαχός. Βαλσάμις μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κόβει στον Παλαχό πάνω στη γραμμή. Απομακρύνει ο Καραΐσκος, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Κουταλιανό, τον αρχηγό της ομάδας Ajax Stars, ή αλλιώς Αστέρια. Η ομάδα μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες είχε σήμερα την πρώτη απώλεια βαθμών με την ισοπαλία κόντρα στον επίσης πρωτοπόρο Ατρόμητο Πλαγιαρίου. Γεια σας. Είμαι ο αρχηγός ομάδας, όπως είπα. Για το παιχνίδι έχω να πω ότι υπήρχαν εντάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο πέσαμε λίγο, τα πήγαμε καλά. Μπορούσαμε στο τέλος να βάλουμε το τρίτο γκολ και να νικήσουμε, αλλά δεν μας χάρισε η μπάλα. Είσαι ευχαριστημένος από την προσωπική σου απόδοση αλλά και από την μαχητικότητα της ομάδας μέσα στο γήπεδο? Από την προσωπική μου, όχι, δεν είμαι τόσο ευχαριστημένος γιατί δεν έπαιξε τόσο καλά. Από την ομάδα, τέλεια, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αυτό. Ο στόχος της ομάδας για φέτος ποιος είναι? Ο στόχος ένας είναι να ανέβουμε. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή της ομάδας των Ajax Stars ή αλλιώς Αστέρια, τον Γιώργο τον Δεμιρτζόγλου, μια ομάδα η οποία στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην Ακαδημία και όλοι οι ποδοσφαιριστές προέρχονται από αυτήν. Θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για την Ακαδημία των Ajax Stars αλλά και για το σημερινό παιχνίδι. Ναι, γεια σας και από μένα. Είμαστε μια νεανική ομάδα. Τώρα χτίσαμε την ομάδα για αντρικό, ώστε τα παιδιά που έχουμε από την Ακαδημία να τα απορροφάει η αντρική ομάδα. Είναι όλοι πιτσιρικάδες, ακόμα σχολείο πάνε. Όπως και σήμερα είχαμε πολλές απουσίες, γιατί άλλοι πήγανε για πολλήμερη εκδρομή
με τα σχολεία του Τρίτη Λυκείου και αυτά. Χτίζουμε, δουλεύουμε και από την Ακαδημία, είναι μια μεγάλη Ακαδημία, δυνατή Ακαδημία, με πολλά παιδιά που απορροφούνται από τώρα από το αντρικό. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να βγάλουμε παιδιά, να είναι τα παιδιά στον αθλητισμό και αν μπορέσουμε και εμείς να βγούμε να ανέβουμε πιο πάνω κατηγορία. Είστε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών σας και από το αποτέλεσμα στο σημερινό παιχνίδι? Ικανοποιημένος από την προσπάθεια, ναι, από το αποτέλεσμα όχι. Με δύο φάσεις, δύο γκολ φάγαμε. Δικιά μας βλακία να πω. Εντάξει, δουλεύουμε και συνεχίζουμε, δεν είναι. Όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Έχουμε κοντά μας τον Σταύρο τον Παπανικολάου, τον τερματοφύλακα της ομάδας του Ατρόμητου του Πλαγιαρίου. Η ομάδα μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες, σήμερα έχασε βαθμούς, ήρθε η πρώτη ισοπαλία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν ντέρμπι κορυφής και αυτή η 3-3 είχα, ό,τι και να γίνει. Δύο φορές προηγηθήκαμε, δύο φορές δεχτήκαμε γκολ. Εντάξει, στην τελική γιατί η ισοπαλία καλή είναι, μόνο νίκες θέλαμε φυσικά. Αλλά εντάξει, όπως ήρθε, και καλά, και ευχαριστώ να λέμε. Η ομάδα του Ατρόμητου μετά από καιρό φαίνεται ότι βάζει ξανά γερές βάσεις για να πρωταγωνιστήσει μετά από την σύμπνοια και τη συμμετοχή των παλιών ποδοσφαιριστών στα διοικητικά πεπραγμένα της ομάδας. Εννοείται, το Πλαγιάρι δεν αξίζει να είναι γάμα τοπικό. Όλοι το ξέρουν. Πάμε σε όλες τις έδρες και λένε καλά πώς είστε γάμα τοπικό. Όχι ότι έχει κάτι κατηγορία, απλά λάθη παλιών διοικούντων ή λάθη δικά μας ποδοσφαιρικά. Μας έφεραν εδώ, μας έφεραν. Εμείς θα πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Άρα να υποθέσω ότι στόχος της ομάδας είναι ένας και μοναδικός, η άνοδος. Προφανώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Έχουμε κοντά μας τον Βασίλη το Σφυρί, τον center back της ομάδας του Ατρόμητου του Πλαγιαρίου και σκόρερ του δεύτερου τέρματος σήμερα που έφερε τον χρυσό βαθμό της οπαλίας. Χαίρετε. Πες μου τα συμπεράσματά σου από το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, το παιχνίδι το θέλαμε. Πάση θυσία. Δεν είμαστε ούτε για ισοπαλία ούτε για ήττα. Εμείς θέλουμε κάθε μάτς να παίρνουμε την νίκη. Προφανώς και δεν ευχαριστηθήκαμε με την ισοπαλία. Γιατί θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Ελπίζουμε στο επόμενο παιχνίδι να αλλάξει αυτή η εικόνα. Η ομάδα στο τέλος παραλίγου να δεχθεί και ένα τρίτο τέρμα. Διακρίναμε μια συνεννοησία στο χώρο της άμυνας, όπου είσαι και από τους βασικούς παράγοντες. Πολλές φορές γίνονται αυτά μέσα στο παιχνίδι. Πάλι καλά δεν δεχτήκαμε τέρμα και θα το διορθώσουμε αυτό και στην προπόνηση και στα επόμενα μάτς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Το σημερινό παιχνίδι είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου από το δικηγορικό γραφείο Τζέκος Θεόδωρος και συνεργάτες. 25 Μαρτίου 35 στην Επανομή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2392043399 και 6936727573. Δικηγορικό γραφείο Τζέκος Θεόδωρος και συνεργάτες.